αντιπρόσωπό σας, βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κυρία Προδίτη Θεοπεφτάτου, η οποία μας έφερε σε επαφή μαζί σας, παίρνουμε το θάρρος να σας ενημερώσουμε και να καταγγείλουμε το σχέδιο Αθηνά, το οποίο διαλύει το τμήμα μας και ισοπεδώνει τα όνειρά μας με βάναυσο τρόπο. Ένα σχέδιο που έχει το όνομα της θεάς της Σοφίας, δεν τιμάει το όνομα του, αφού κάθε άλλο πάροσοπο είναι. Με το Αθηνά οι δημόσιες σχέσεις καταργούνται ως γνωστικό αντικείμενο από το χάρτη της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και τα τμήματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Αργοστολίου και Καστοριάς συγχωνεύονται από άλλα τμήματα υπό τον αόριστο τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων με κατεύθυνση Κοινωνική Οικονομία, με έδρα το Μεσολόγιο. Η συγχώνευση αυτή δεν έχει λογική, αφού το σύλλογος μαθημάτων υπό την συγχώνευση τμήματων δεν περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα του δικού μας τμήματος, όπως παραδείγματος χάρη πολιτική επικοινωνία, κοινωνιολογία, δημοσιότητα ΜΜΕ, δημόσιες σχέσεις κτλ. Αποδοχή του σχεδίου σημαίνει κατάργηση του διαδικτυακού αντικειμένου των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα, κατάργηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων ή τέλος πάντων αντιστοίχησή του με άλλα διαφορετικού όμως χαρακτήρα. Κατάργηση του πτυχίου των ήδη από τη σχολή, αφού δεν υπάρχει πλέον τμήμα δημοσίων σχέσεων. Ανασφάλεια και απογοήτευση για τους φοιτητές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποιος θα είναι ο τίτλος του πτυχίου τους. Παράλογη πάυση ενός τμήματος με μεγάλη ζήτηση, στατιστικά αποδεδειγμένη. Πλήρης καταστροφή της οικονομικής ζωής του εργοστολίου, όπου πάλι μετά από έρευνα οι φοιτητές αφήνουν στον τόπο περίπου 4.200.000 το χρόνο. Αλήθεια, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Ολέθρια μετακίνηση κυρίων φοιτητών μόνο από το εργοστόλι και άλλων 7.000 από άλλα προσυμφώνηση τμήματα στο Μεσολόγιο, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η πόλη αυτή δεν μπορεί να φιλοξενήσει τόσο πολύ κόσμο. Δεδομένα που συνηγορούν στη διατήρηση του τμήματος. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει 220 εισακτέους κάθε χρόνο, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική του, άλλους τόσους και το αντίστοιχο τμήμα της Καστοριάς που επίσης συγχωνεύεται. Έχει το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από όλες τις σχολές του Ιδρύματος, παρότι έχει τους περισσότερους φοιτητές, μόνο που το τμήμα έχει αριθμό φοιτητών σχεδόν όσους τα υπόλοιπα 7 τμήματα του ΤΕΙ ομοιών ίσο μαζί. Το γεγονός ότι έχει μόνο ένα τακτικό καθηγητή συνεπάγεται πολύ χαμηλά κόστη, αφού οι υπόλοιποι καθηγητές πληρώνονται ως ορομίστη. Αν λάβουμε υπόψη μας την πρόταση της 27/12/12, τα κόστη αυτά θα έπεφταν κατά 40% κατ' ελάχιστον, αφού οι καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Λεξουρίου θα συμπτύσσονταν με κοινή γραμματεία, κοινή έδρα και κοινούς φοιτητές, μείωση εκτάκτων καθηγητών κατά 60%. Το ποσοστό επανεγγραφής στο τμήμα είναι της τάξης του 80% περίπου, αφού από τους 1.170 φοιτητές παρακολουθούν περίπου οι 890 από τα υψηλότερα ποσοστά πανελλαδικά. Το ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων στο Αργοστόλι έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις περίπου 12 στρεμμάτων. Τα τελευταία 2 χρόνια ξοδεύτηκαν μεγάλα ποσά για την αναβάθμιση του τμήματος, τηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα, που σε συνδυασμό με τη φιλότιμη προσπάθεια των τακτικών καθηγητών το τμήμα κατέστη υπόδειγμα λειτουργίας. Αυτά πάνε πλέον χαμένα, αφού ακόμη και αν πετύχει η συγχώνευση, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μένουν ανεκμετάλλευτα, εκτός και αν πουληθούν. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη λογική των συγχωνεύσεων, αλλά σε μια κατεύθυνση που δεν εξαφανίζει το γνωστικό αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας και δεν βλάπτει το κοινωνικό ιστό του τόπου. Οι προτάσεις της 27/12/2012 της δικούσας Επιτροπής το μαρτυρούν. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε επίσης προταθεί η συνένωση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την οποία και εξακολουθούμε να θέλουμε, εκπροσωπώντας την τεχνολογική του διάσταση. Από τα παραπάνω δημιουργούνται τα εξής εύλογα ερωτήματα. Οι φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, πού να πάνε να σπουδάσουν, στις ιδιωτικές σχολές ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού? Όλα αυτά τα χρήματα που είχε δώσει ο ελληνικός λαός για την αναβάθμιση του τμήματος και την ορθή λειτουργία του τμήματος πάνε χαμένα? Για ποια ανάπτυξη μιλάμε όταν το αντικείμενο όπως των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τουρισμό και συγκεκριμένα για ένα νησί όπως η Κεφαλονιά? Γιατί μια τέτοια πρόταση γνωστοποιήθηκε σε περίοδο εξεταστικής και όχι νωρίτερα? Γιατί καταστρέφουν το μέλλον μας χωρίς να μας ρωτήσουν?
Γιατί απαιτούν από εμάς να σπουδάσουμε κάτι άλλο από ό,τι είχαμε επιλέξει μέσω πανελλήνιων εξετάσεων? Ποια είναι η επιστημονική βάση συγχώνευσης άσχετων μεταξύ τους αντικειμένων? Γιατί δεν χρειάζονται δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα? Σε αυτά, καλείστε να πάρετε θέση, κύριε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και να μας βοηθήσετε με όποιο μέσο να συνεχίσουμε ομαλά τις σπουδές μας και να πάρουμε ένα πτυχίο της προκοπής. Αυτό ήταν το email. Λοιπόν, επειδή λίγο να κουνηθείς κάτι γίνεται, μόλις μας ήρθε η Μαρία το live από το περιοδικό, καλά τα λέω. Λοιπόν, δημοσίευσε το κείμενο το οποίο υπάρχει αρκετά στα social media για τους φοιτητές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκτός Κεφαλονιάς αρχίζουν να μαθαίνουν και να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του ΤΕΙ των Ιωνίσεων. Γι' αυτό και καλέσαμε όλους εσάς να δώσετε και άλλες ιδέες. Όχι να κρατήσουμε το τμήμα, να το αναβαθμίσουμε και να το πάμε ένα βήμα μπροστά. Αυτό που ήθελα να πω εδώ προηγουμένως για το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου του αυριανού. Αύριο είναι 11 η ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών όλου του ΤΕΙ των Ιωνίσεων θα μιλήσουν. Από εκεί και πέρα, όσο πιο μαζικά έρθετε και εσείς να δείξετε τη δύναμή σας, να δείξουμε πόσοι είμαστε, να δείξουμε ποιοι είμαστε, και ένα μήνυμα για την Κεφαλονιά ότι αυτή μας χρειάζεται και εμείς χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, έχουμε κάνει αρκετά πρέφαση, το είπαμε και προηγουμένως, και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Δεν πρέπει να τρέχουν μόνο 10-20 άτομα. Μπορεί να τρέχουν 300 άτομα που είστε εδώ πέρα.